Γεια σας. Θα κάνουμε στα ελληνικά αυτό. Μπορεί να μας βοηθήσει. Ναι, να μας βοηθήσει. Εγώ. Όχι, η νέα τεχνολογία εδώ. Η εταιρεία Noetics, αυτό που έκανε τώρα, είναι η εξωτερικό παράδειγμα καινοτόμης τεχνολογίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα και έγινε παγκοσμία. Είναι η καινοτομία το μέλλον της Ελλάδος. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να προσδοκούμε σε ένα μέλλον διαφορετικό από όλα όσα μας οδήγησαν στην κρίση, δεν πρέπει μόνο να είμαστε ευτυχείς, διότι μετά από 8 ολόκληρα χρόνια βγαίνουμε από την κρίση, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον, το αύριο, με τα υλικά του χθες. Άρα, αν θέλουμε να δούμε ποια είναι τα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πέρα από την γεωγραφική τοποθεσία, πέρα από την απαράμιλη ομορφιά αυτού του τόπου, ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι οι άνθρωποι αυτής της χώρας. Το μοντέλο του χθες το ζήσαμε. Είναι αυτό που μας οδήγησε στην κρίση. Ακόμα και αν με ένα μαγικό τρόπο σήμερα βρισκόμασταν στο 2009, είναι βέβαιο, όχι βέβαια με την ίδια ένταση, αλλά θα ξαναβρισκόμασταν σε περιπέτειες. Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, διαφορετικό από αυτό που είχαμε μέχρι χθες, πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στον ανθρώπινο δυναμικό και στην καινοτομία. Και πιστεύω ότι πράγματι γίνεται μια πολύ ουσιαστική δουλειά, μια δουλειά που βρίσκει γόνιμο έδαφος. Είναι εκατοντάδες τα εγχειρήματα καινοτομικά, δημιουργικά, με νέους ερευνητές, νέους επιστήμονες που αφορούν και τις ιδιαίτερα, θα έλεγα, τις νέες τεχνολογίες, νέες ιδέες που ερχόμαστε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω λοιπόν ότι η καινοτομία και το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας είναι δύο υλικά πάνω στα οποία πρέπει να βασιστούμε για να οικοδομήσουμε ένα διαφορετικό μέλλον, ένα καλύτερο μέλλον. Και πώς συμβάλλει το Equifund, το φόντο της κυβέρνησης, προς αυτό το πρόγραμμα? Πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι η συμβολή θα είναι ουσιαστική. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την ιδέα, πριν από περίπου 1,5 χρόνο, θέλαμε με αγωνία, με άγχος μεγάλο, να καλύψουμε το κενό, το μεγάλο κενό που υπήρχε ανάμεσα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και από την πρώτη στιγμή είχαμε μια πολύ στενή και ουσιαστική συνεργασία με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, την EIB, και το EIF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, που έχουμε κάνει το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, που έχουμε κάνει μια πολύ ουσιαστική δουλειά όλο αυτό το διάστημα. Η ιδέα ήταν απλή. Να φτιάξουμε ένα πολύ δυναμικό fund of funds. Το ελληνικό δημόσιο, παρά τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε 200 εκατομμύρια από εθνικούς και κοινωνικούς πόρους. Το EIF 60 περίπου εκατομμύρια και η EIB μέσω του πακέτου Juncker άλλα 40. Άρα υπάρχει η δέσμευση 300 εκατομμυρίων και με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, που ελπίζουμε και από ό,τι βλέπω και από ό,τι μαθαίνω είναι ουσιαστική αυτή η συμμετοχή, θα είναι ουσιαστική αυτή η συμμετοχή για άλλα 200 εκατομμύρια, έχουμε μισό δισεκατομμύριο, το οποίο θα πάει για να ενισχύσει τις καινοτόμες ιδέες, να ενισχύσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, νέες ιδέες και νέους ανθρώπους ως επιτοπλίστων, αν και δεν αποκλείονται και μεγαλύτερες ηλικίες σε αυτή την προσπάθεια. Νέες ιδέες που χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουν να γίνουν πράξη, να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Και γιατί όχι, να μπορέσουν να αποκτήσουν στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον τη θέση που πραγματικά μπορεί να αξίζει και να αρμόζει. Αναφερθήκατε πριν σε μια πολύ σημαντική ιδέα η οποία απέκτησε παγκόσμια διάσταση. Υπάρχουν δεκάδες άλλες που μπορεί να έχουν την ίδια επιτυχία. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε σιγά σιγά να αναδείξουμε σημαντικές επιτυχίες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι θα δημιουργήσουμε ένα νέο οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Και αυτή η όσμωση των
ερευνητών, επιχειρηματιών μεταξύ τους, αλλά και με δίκτυα στο εξωτερικό. Ανεξαρτήτως αν, που σίγουρα δεν θα είναι και όλα τα εγχειρήματα τόσο υψηλής δυναμικής και επιτυχίας, όμως θα δώσουν όθηση στους ίδιους, αλλά και στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, τόσο μέσα όσο και έξω από τη χώρα. Δημιουργούμε δηλαδή σιγά σιγά ένα νέο μοντέλο που πιστεύω ότι έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Σήμερα εδώ έχουμε περίπου 55% που έχουν ξεκίνησει ή σκεφτόνται να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική ιδέα στην Ελλάδα και περίπου 32-35% που είναι ήδη επιχειρηματίες. Τι θα τους λέγατε? 35-65% είμαστε. Είναι, ναι. Ναι. Σε αυτούς που είναι ήδη επιχειρηματίες θα έλεγα ότι μάλλον τώρα είναι η στιγμή να πάρετε την απόφαση να επεκτείνετε τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Σε αυτούς που τώρα θέλουν να ξεκινήσουν, επίσης θα έλεγα ότι τώρα είναι η στιγμή να πάρουν το ρίσκο. Με δύο λόγια θα έλεγα, αν όχι τώρα, που η χώρα συνέρχεται μετά από 8 ολόκληρα χρόνια μιας κρίσης που έχει αλλάξει πάρα πολλά και που έχει πληγώσει και την οικονομία και την κοινωνία, αν όχι τώρα που σηκωνόμαστε στα πόδια μας, πότε? Και αν όχι εσείς, ποιοι? Εσείς είστε οι κατάλληλοι να πάρετε αυτό το ρίσκο. Και από τη δική μας την πλευρά, η δέσμευση είναι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Όπως κάναμε μεγάλη προσπάθεια στα δύσκολα πρώτα χρόνια της κρίσης από το 2015 και μετά να στηρίξουμε την έρευνα και την καινοτομία στα ερευνητικά ιδρύματα και στα πανεπιστήμια, έτσι τώρα αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα και με την πολύ σημαντική αυτή βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να βρούμε τα χρηματοδοτικά εκείνα εργαλεία για να ενισχύσουμε ουσιαστικά και αποφασιστικά αυτές τις προσπάθειες. Και έχουμε και κόσμο παγκοσμίω που βλέπουμε. Έχουμε live stream, Κάναντα, Αυστραλία, Silicon Valley, San Francisco, έχουμε και Λονδίνο, Reload Greece στη Λονδίνο. Τη διασπορά, την ίδια διασπορά. Μας ακούνε είναι τώρα? Ναι. Αυτό είναι σπουδαίο. Γεια σας. Παιδιά, ποιο ήταν το μήνυμα σας προς τη διασπορά? Καταρχάς, αν μας ακούνε, θεωρώ πολύ σημαντικό, δεν ξέρω τι ώρα είναι τώρα εκεί που μας ακούνε. Αν μας ακούνε στην, το πρωί, στην Αυστραλία, πρέπει να είναι πολύ αργά. Ναι, πρέπει να είναι πολύ αργά, αλλά στις ΗΠΑ πρέπει να είναι πρωί. Εγώ αυτό που έχω να του πω καταρχάς είναι ότι είμαι ενθουσιασμένος που είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδραστική επικοινωνία. Θέλω να ξέρουν ότι αυτό το οποίο επιχειρούμε σήμερα εδώ δεν αφορά μόνο όσους βρίσκονται στην Ελλάδα και βεβαίως θέλουμε να τους στηρίξουμε για να μείνουν εδώ, να δημιουργήσουν εδώ, να ζήσουν τα όνειρά τους εδώ, να μην έχουν την ίδια εξέλιξη με όσους αποφάσισαν στα χρόνια της τύχης να εγκαταλείψουν τη χώρα και να φύγουν παρά την επιθυμία τους να μείνουν στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να τους πω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε έχει ως απότερο στόχο να μετατρέψουμε το brain drain σε brain gain. Αλλά ανεξάρτητα από την επιλογή τους, ανεξάρτητα από το αν θα επιλέξουν να μείνουν εκεί και να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, να επενδύσουν ή να καθοδηγήσουν από εκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Ή αν βεβαίως επιλέξουν και να γυρίσουν πίσω ακόμα καλύτερα. Ανεξάρτητα από το τι θα επιλέξουν, θέλω να τους πω ότι πρέπει να διαδώσουν, γιατί αυτοί αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, ότι η Ελλάδα παρά τις δυσκολίες, ο ελληνικός λαός παρά τις δυσκολίες στάθηκε όρθιος, η Ελλάδα σηκώνεται ξανά και προσπαθεί να αλλάξει πορεία, να αλλάξει κατεύθυνση. Έχει στρατηγικό σχέδιο, θέλει να επενδύσει στους νέους ανθρώπους, στους επιστήμονες, στους υψηλά εξειδικευμένους και καταρτισμένους ανθρώπους. Θέλουμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, θέλουμε να επενδύσουμε στην καινοτομία και στην νεοφύη επιχειρηματικότητα. Τους έχουμε ανάγκη λοιπόν, είτε μείνουν εκεί, είτε ακόμη καλύτερα, αν επιλέξουν να γυρίσουν πίσω. Και πιστεύω ότι επενδύοντας στην καινοτομία μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, ακριβώς γι' αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, που είναι υψηλά εξειδικευμένοι οι νέοι άνθρωποι με ένα και δύο πτυχία, που τα χρόνια της κρίσης πραγματικά χτυπήθηκαν περισσότερο από κάθε άλλο.
Και αυτό σημαίνει νέες θέσεις εργασίας, αυτό σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας, αυτό σημαίνει βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και άρα σημαίνει και προσέλκυση νέων επενδύσεων, ξένων ή εγχώριων επενδύσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτός είναι ο στόχος και πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να τα καταφέρουμε. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Κύριε Πρωθυπουργό, ευχαριστούμε πολύ. Ladies and gentlemen, the Prime Minister, please. Come on, a little bit more energy. Come on. Thank you. So now, even more into the meat of the topic, because we're going to go